Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα όμορφα μηνύματα που λαμβάνω και την υποστήριξή σας. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ να το πω στους μπαμπάδες που παρέα με τα παιδιά τους παρακολουθούν τα βίντεό μου. Αυτό ειλικρινά με κάνει πολύ χαρούμενο. Πριν συνεχίσω όμως θα σας πω ένα γνωμικό που διάβασα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν οι άνθρωποι επικεντρώνονταν σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία στη ζωή, θα σημειώνονταν έλλειψη καλαμιών ψαρέματος. Το ψάρεμα το ερμηνεύει ο καθένας διαφορετικά. Για άλλους είναι σπορ, χαλάρωση, απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, ψυχοθεραπεία, ηρεμία. Για μένα είναι όλα μαζί. Σε αυτό το θέμα θα κάνουμε πάλι μια αναδρομή στο παρελθόν, αυτή τη φορά με τζίγκινγκ ως επιτοπλίστων, μεγάλους ειδευτές που έχουν βγει από τη βάρκα, ίσως και τρόπαια. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο ψάρι, το οποίο είναι ένα τσαούσι που βγήκε με vertical jigging, που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία διότι δεν ασχολείται πια κανείς εύκολα με αυτό, και επίσης βγήκε ρηχά. Ένα ωραίο ψάρι που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ, μιας και δεν πιάνω συχνά τέτοια ψάρια. Σκεκδάρα. Έλα το ραντεβού. Είδες, μπορεί να άργησε αλλά ήρθε. Επόμενο ψάρι, ένας μεγάλος ροφός από αρκετά βαθιά μπορώ να πω, γύρω στα 65-70 μέτρα. Με ζόρισε πάρα πολύ από τα πρώτα τρομπαρίσματα που έκανα, δεν ήξερα αν θα το πάρω το ψάρι. Τα λίγα δευτερόλεπτα που τον πίεσα ήταν και αυτά που τον κράτησαν μακριά από την τρύπα του. Σημαντικό ψάρι. Thank you.
Από τα μαύρα ψάρια, ο βασιλιάς δεν είναι ο ροφός, αλλά η σφυρίδα. Πρώτα απ' όλα, γιατί και αυτή είναι μεγάλη, και δεύτερον, γιατί έχει δόντια. Και ειδικά όταν τα ψάρια αυτά ξεπερνάνε τα 15 κιλά, είναι πολύ εύκολο να κόψουν ακόμα και χοντρά εργαλεία και μεγάλες αρματοσιές. Και τρυπώνουν και δεν είσαι ποτέ σίγουρος κατά τη διάρκεια της μάχης αν θα το πάρεις αυτό το ψάρι. Μία μεγάλη σφυρίδα λοιπόν, η μεγαλύτερη μου βασικά, είναι και αυτή που θα δείτε. Πιο πάνω, πήγαινε πιο πάνω. Και θα ξαναρίξουμε, γιατί είχε κι άλλο ψάρι από κάτω. Τώρα δεν έχω να ρίξω εγώ, είδες. Κοίτα ρε, φαντάσου τώρα να βγαινε και τ' άλλο και να είχαμε δυο ψάρια τέτοια. Ροφός ήταν, να δεις. Που ρίξες, ρε. Το πήρε. Την είδες. Όχι, δεν το πήρες καλά. Δεν μπορώ να σηκώσω. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Επόμενο ψάρι και πραγματικά τρόπαιο, όχι γιατί δεν συνηθίζεται να βαράει, αλλά κατά 98% θα κόψει, λόγω κιλών και λόγω δύναμης. Ένα ψάρι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ήταν μια τούνα που βάρεσε στο φίλο μου το σιόντι και παλέψαμε για κανένα 2 ώρες χωρίς να είμαστε σίγουροι αν θα το πάρουμε. Ειλικρινά η χαρά μας ήταν τεράστια, διότι αυτό το ψάρι το νικήσαμε. Πήγε πολλές φορές να μας μπλεχτεί, να μας κόψει, αλλά με τους κατάλληλους χειρισμούς και την εμπειρία του φίλου μου, καταφέραμε λίγο ένας, λίγο άλλος, να το βγάλουμε. Αυτό που κάνει σημαντική την έκβαση της μάχης ήταν ότι ο εξοπλισμός ήταν, μπορώ να πω, ελαφρύς, light για το μέγεθος του ψαριού. Με ένα καλάμι max 200-250, νήμα P2,5, και παράμαλο 62. Με έναν μηχανισμό οριζοντίου τυμπάνου μεσαίου τύπου, ας πούμε, μεσαίου μεγέθους. Αρκετά δυνατό σύνολο, αλλά σίγουρα όχι για τέτοια πελώρια δύναμη σαν και αυτή που έχουν οι τούνες. Πραγματικά ξέχασα, στα όρια. Αδρεναλίνη full. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Μουστάκι, πώς θα λέψεις τα πράγματα. Πάλεψη, έχεις παλέψει, έχεις βγάλει τα ζόρια τα πολλά. Εγώ ήρθα για την εύκολη δουλειά. Να σου πάρω λίγο τη δόξα. Το πάμε με δόσεις. Μετά από πολλά κοψίματα, πολλά μίλια, ένα σωρό ταλαιπωρίες. Έχουμε χάσει ψάρια. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί τις τελευταίες μέρες. Έχουμε ένα τόνο, λογικά 30 με 70 κιλά το κόβουμε. Και ίσως και το καταφέρουμε, γιατί το παλεύουμε αρκετή ώρα. Μόνο που πάμε τα γκίστρια, ρε γαμώ, είναι μαλακά. Το έχουμε κάτω από τη βάρκα, κανα... Να κοίτα, στα 60 μέτρα τα έχουμε, να τα ακολουθεί το βυθόμετρο, για να δεις. Έτσι είναι οι σωστές συμμάχες, σε αγριόκερους. Yeah.
Είναι μεγάλο. Είναι 80 κιλά ψάρι. Δεν το βλέπεις. Τράβα, τράβα, φίλε, τράβα, το θυμόμαστε. Για τόσο λεπτά εργαλεία είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Τέλος, σας αφήνω ένα πελώριο ψάρι που σημάδεψε την ψαριστική μου πορεία και δεν είναι άλλο από αυτό το μαγιάτικο. Ένα μεγάλο μαγιάτικο, ένα πολύ μεγάλο μαγιάτικο που πιάστηκε με την τεχνική του jigging, με ένα πλάνο. Ο μεγαλύτερος βαθμός επιτυχίας, το ότι ξεγελάστηκε με ένα κομμάτι σίδερο. Το ότι κρατήθηκε με λεπτό εξοπλισμό για τα δεδομένα του μεγέθους, έτσι. Και ότι με βρήκε σε σημείο που ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω ένα μεγάλο ψάρι, έχοντας προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια κάποιες μάχες με μικρότερα ψάρια, αλλά καταλαβαίνοντας το τι εστί μαγιάτικο και πώς πρέπει να το χειριστώ. Με απλά λόγια, ένα τέτοιο μεγάλο ψάρι θέλει σίγουρα υπομονή, να γνωρίζεις τα όρια του εξοπλισμού σου και να έχεις τα κότσια να το πιέσεις. Αυτό το μαγιάτικο δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί δεν γνώριζε τη δύναμή του, αν και πάλεψε πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο. Είχα την τύχη να έχω το θείο μου να με ψυχώνει. Γενικά το διασκεδάσαμε πάρα πολύ, ήταν μια απρόβλεπτη και απίστευτη μέρα, για κάτι άλλο ξεκινήσαμε και άλλο μας βρήκε. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει το ψάρι της ζωής σου. Ο εξοπλισμός που βγήκε αυτό το ψάρι ήταν με το αγαπημένο μου καλάμι, Μαράια Steady Jigging, το οποίο με έχει συντροφεύσει σε πάρα πολλά ψαρέματα. Ακόμα και τώρα συνεχίζω να βγάζω μεγάλα ψάρια και να δουλεύει ακάθεκτο. Ένα καλάμι μπορεί και δεκαετίας, μπορεί και παραπάνω. Γενικά ήταν light ο εξοπλισμός. Ένα μοτεράκι περίπου, μην σας πω, το πολύ 5.000, δηλαδή το 3,5 σαν μέγεθος της οκούμα, ήταν σαν να λέμε ένα πεντάρι, 4,5 με 5, με νήμα πετρία και παράβαλο 62. Δυνατά εργαλεία, αλλά όχι για τόσο μεγάλο ψάρι. Όχι για τα ασταμάτητα φευγιά ενός μαγιάτικου. Επειδή ξέρω ότι περισσότεροι το έχετε δει, σας παραθέτω μερικά στιγμιότυπα της μάχης αυτής που δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα top 5. Πάμε να τα δούμε. Έτσι, ωραία. Τώρα τραβάω, έτσι. Θα δω τι κάνει. Κωνσταντίνε, είσαι για μάχες μεγάλες μόνο. Τι να κάνω, σου ρίχνω νερά. Πόση ώρα παλεύω, λες να είναι κανένα το νοητές. Μαγιάτικο είναι. Και το νοητές θα πω για μάτια. Ναι, μην φύγεις εσύ ρε. Πιο πίσω πήγαινε. Εγώ πάω από πίσω. Ωραίστε, εγώ πήγα από πίσω. Έχω κουραστεί φίλε. Τόσα κιλά μάζευες όλη τη βδομάδα, καιρός να τα αξιοποιήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα με το μαγιάτικο? Κοίτα εδώ, κοίτα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Θες να το πάρω να το χάσω εγώ τελικά? Άμα είναι χαδέα, τώρα θα πούμε ότι το χάσα εγώ. Κουράστηκα από και που τον βλέπω. κάτι συνέβη, ένιωσα κάτι. Και εσύ το νιώσε.
κάτι τραβήθηκε, κάτι ανοίχθηκε. Η εμπειρία τι βάθος λέει το βυθόμετρο? Το βυθόμετρο λέει 56-57. Σαν να έρχεται το ψαράκι λίγο-λίγο. Να το βγάλουμε απάνω, σε παρακαλώ. Το προσπαθώ. Η μέση σου πώς πάει? Πονά όλα. Τι θορύβη ρε, μία να φτιάξει. Έχει και έχω η κάμερα. Δηλαδή τι λέω τώρα. Α, ωραία. Μάλιστα. Πού ήταν αυτό να. Θα με τα ντούνα, δεν θα πήγαινε προς τα μέσα. Μάχεστε δάστης. Ωραία, θα κλείσω. Στην κάμερα το δείξει. Στην κάμερα το δείξει. Μαγιά του. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe γιατί με βοηθάει να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο θέμα, να είστε όλοι καλά.